Με επιτυχία έληξαν οι ελληνοαλβανικές συνομιλίες. Την Τετάρτη συναντώνται για πρώτη φορά μετά το 1967 οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης και του Ισραήλ. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Ινδοβρετανός συγγραφέας Ραζντί από τον μουσουλμανικό κόσμο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η θεαματική πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια στις ελληνοαλβανικές σχέσεις επιβεβαιώθηκε και σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 2 χωρών, κυρίως Παπούλια και Μαλίλε, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις άτυπες συναντήσεις τους. Για τις επισκέψεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στο Αργυρόκαστρο, την Πρεμετή και το Τεπελένη, καθώς και για τις συνομιλίες του με τον Αλβανό ομολογό του και τις δηλώσεις που έκαναν οι κύριοι Παπούλιας και Μαλίλε, μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Φίλιππος Πετρίδης. Ήταν αδιανόητο για πάρα πολλά χρόνια να επισκεφθεί κάποιος Έλληνας στο Αργυρόκαστρο και να συναντηθεί με τους Έλληνες, με την ελληνική μειονότητα που ζει σε αυτή την πόλη. Εδώ στο Αργυρόκαστρο σήμερα συναντήθηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των 2 χωρών, οι κύριοι Παπούλιας και Μαλίλε, συνεχίζοντας τις άτυπες συναντήσεις τους για την προώθηση της ελληνοαλβανικής φιλίας αλλά και της διαβαλκανικής συνεργασίας για το συμφέρον των λαών της Βαλκανικής. Στα πλαίσια των άτυπων συναντήσεων που έχουν καθιερώσει οι 2 Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ελλάδας και της Αλβανίας, σήμερα είχαν μια συνάντηση, επίσκεψη στο Αργυρόκαστρο, όπου ο κύριος Παπούλιας, αφού περιηγήθηκε την όμορφη πόλη του Αργυροκάστρου, συναντήθηκε με μέλη της ελληνικής μειονότητας που ζουν στο Αργυρόκαστρο και στη συνέχεια ανεχώρησε για την Πρεμέτη και το Τεπελένη. Ο κύριος Παπούλιας στο Αργυρόκαστρο, όπως και ο συνάδελφός του, ο κύριος Μαλίλε, κάνανε δηλώσεις για τις σχέσεις των 2 χωρών και τις σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής. Πώς βλέπετε, κύριε Μαλίλε, να εξελίσσονται οι ελληνοαλβανικές σχέσεις μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Παπούλια στην Αλβανία? Στις εικόνες βιλίμνε μαρτένι βεγκρίκος χιπτάρ, πας βιζίτε σε φουνδιταστή και αποκρούχεται ζώτη του Παπούλια σε την Εσχυπερή. Ο κύριος Μαλίλε, αφού καλωσόρισε στην γενέτειρά του πόλη, το Αργυρόκαστρο δηλαδή, τον κύριο Παπούλια και την ελληνική αντιπροσωπεία, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη αυτή, την άτυπη έστω επίσκεψη του κυρίου Παπούλια στο Αργυρόκαστρο, και είπε ότι έχει ξεχωριστή σημασία γιατί εκφράζει την επιτυχία την οποία γνωρίζουν σήμερα οι ελληνοαλβανικές σχέσεις. Ο κύριος Μαλίλε είπε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα στις σχέσεις των 2 χωρών με τον πολιτικό διάλογο που ξεκίνησε με τον κύριο Παπούλια και που είχε στόχο την ενδυνάμωση αφενός με της βαλκανικής συνεργασίας, αφετέρου της ελληνοαλβανικής φιλίας. Η ελληνοαλβανική φιλία ενσαρκώνει τους πόθους και των 2 λαών για να ζήσουν σε ένα κόσμο ειρηνικό και να αναπτύξουν τη συνεργασία τους. Αυτά είπε ο κύριος Μαλίλε στο ερώτημα που του υποβάλαμε. Πράγματι, η πρόοδος των ελληνοαλβανικών σχέσεων τα τελευταία 4 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική, κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας πριν από μερικά χρόνια. Ξεπεράσαμε ψυχροπολεμικές καταστάσεις, δημιουργήσαμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και εγκαρδιότητας στις σχέσεις μας. Υπογράψαμε μεγάλο αριθμό συμφωνιών και προσβλέπουμε ότι η βάση που δημιουργήσαμε προϊονίζει ότι οι μελλοντικές μας σχέσεις θα αναπτύσσονται με αυτούς τους ρυθμούς που είναι ταχύς ρυθμοί, αλλά περισσότερο μέσα σε αυτό το κλίμα της απόλυτης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της φιλίας, της ιστορικής αναγκαιότητας ότι οι λαοί μας πρέπει να ζήσουν σε ειρήνη και σε πνεύμα συνεργασίας. Και νομίζω ότι και η συνάντηση που περιμένουμε στα ανώτατα κλιμάκια των 2 χωρών μας και ενώ την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στα Τίρανα θα είναι ένα σημαντικό αποφασιστικό κεφάλαιο για αυτές τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί αυτά τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Ελλάδος και της Αλβανίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Η Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο Κοσκοτά θα συγκροτήσει στην αυριανή συνεδρίασή της το κλιμάκιο βουλευτών, το οποίο θα ταξιδεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ανακρίνει τον φυγόδικο Γιώργο Κοσκοτά. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την αποστολή της Επιτροπής της Βουλής στις Ηνωμένες Πολιτείες ελήφθη ομόφωνα με πρόταση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή θα συζητηθεί αύριο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο αλλάζει ο τρόπος φορολογίας της μπύρας χωρίς να αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση. Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται η παραγωγή της μπύρας να γίνεται από διάφορες πρώτες ύλες και επιτρέπεται η παραγωγή ειδικής μπύρας απαλλαγμένης από αλκοόλι ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλι. Την Πέμπτη εξάλλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, θα συνεχιστεί η συζήτηση της πρότασης νόμου 15 βουλευτών της Αντιπολίτευσης για την καθιέρωση της απλής αναλογικής για την επιλογή βουλευτών. Στο μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον κώδικα βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων. Ο νέος αυτός κώδικας αποβλέπει στον εξυγχρονισμό, την αναμόρφωση και τη συμπλήρωση του ισχύοντος σοφρονιστικού κώδικα και καθιερώνει τις βασικές αρχές της σύγχρονης σοφρονιστικής επιστήμης και αντιεγκληματικής πολιτικής, θεσπίζοντας ρητά τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατουμένων, καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα της πολιτείας. Στο Μεσολόγγι ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του ετήσιου συνεδρίου Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αιτωλακαρνανίας, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Άκη Τζοχατζόπουλου. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Εύη Χάντζιου. Το νέο δυναμικό ρόλο, πολιτικό και αναπτυξιακό, που καλείται να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση στον εξυγχρονισμό της χώρας, επισήμανε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Άκης Τσοχαντζόπουλος, μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αιτωλακαρνανίας. Αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα όλων των Δήμων και Κοινοτήτων, τόνισε ο Υπουργός, η εκμετάλλευση του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο τους εξασφαλίζει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ο κ. Τσοχαντζόπουλος αναφέρθηκε ακόμα στα νέα προγράμματα επιμόρφωσης τελεχών των ΟΤΑ και πληροφορικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ακόμα, ποσό 1.700.000.000 δραχμών θα κατανεμηθεί στην Αιτωλακαρνανία από τους πόρους του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, όπως ανακοίνωσε στο συνέδριο ο νομάρχης Αιτωλακαρνανίας Γιώργος Παπαϊωάννου. Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα έργα που έγιναν στο νομό και στάθηκε ιδιαίτερα στο μεγάλο έργο της Ναβιπέας Τακού που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς και στις προγραμματισμένες ιδρύσεις βιομηχανικών περιοχών Αγρινίου και Μεσολογγίου. Μεταξύ των θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ήταν η ανακυτάρωση των ΟΤΑ νόμος 1622 του 86, δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, νέος τρόπος χρηματοδότησης των ΟΤΑ και προοπτικές, ενώ απολογισμό του έργου ΤΕΔΚ του νομού για τον περασμένο χρόνο έκανε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Δημήτρης Ζωγράφος. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του νομού και πρώην υφυπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης Θανάσης Δημητρακόπουλος, οι βουλευτές Χρήστος Βασαγιάννης και Θωμάς Κουτσομπίνας, δήμαρχοι, κοινοτάρχες και εκπρόσωποι φορέων. Πραγματοποιήθηκαν χθες τα ακαλάβρητα, τα εγκαίνια του νέου χιονοδρομικού κέντρου στο Χελμό, παρουσία των υπουργών Προεδρίας Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα και Εσωτερικών Άκη Τζοχατζόπουλου. Το χιονοδρομικό κέντρο Χελμού, που είναι δημοτική επιχείρηση, διαθέτει 4 σειρώμενους αναβατήρες με τις αντίστοιχες πίστες για όλες τις κατηγορίες, ενώ έχει η δυνατότητα φιλοξενίας 6.000 περίπου επισκεπτών την ημέρα. Ακόμα λειτουργούν 2 εστιατόρια, καφετέριες, κατάστημα ενοικίασης ειδών σκι και ιατρείο. Στα άμεσα σχέδια της δημοτικής επιχείρησης περιλαμβάνεται η ενίσχυση της τουριστικής υποδομής με την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων. Η αξιοποίηση του Χελμού, που στήχησε συνολικά 1 δισεκατομμύριο δραχμές, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Πάνος Πόλκας, κατά την τελετή των εγγενείων του κέντρου. Εκατόν 111 κιλά χασίς κατασχέθηκαν από την ασφάλεια Αττικής και 2 λαθρέμποροι Λιβανέζοι συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο αστυνομικός συντάκτης της ΕΤ2, Πάνος Σόμπολος. Τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν από αστυνομικούς της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία που είχαν με τους υπαλλήλους της δίωξης λαθρεμπορίου του Τελωνίου.
Μια Λιβανέζικη Ιταλίκα που έφτασε στον Πειραιά από τη Λατάκια της Συρίας έκρυβε σε ειδικά διασκευασμένους χώρους μεταξύ του άξονα των πίσω τροχών και της επιφάνειας της καρότσας 111 κιλά κατεργασμένο χασίς σε πλάκες του μισού κιλού η κάθε μία. Τα ναρκωτικά μετέφεραν δύο Λιβανέζοι λαθρέμποροι που συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία. Είναι ο επιχειρηματίας Καλίλ Μουσταφά, 31 χρόνων, από τη Βηρυτό, κάτοικος διαφόρων ξενοδοχείων στην Αθήνα, και ο Ακράμ Νασερεντίν, 30 χρόνων, που χρησιμοποιεί το ως οδηγός της Νταλίκας. Το χασίς, καθώς και η Νταλίκα, κατασχέθηκαν και όπως προκύπτει από την προανάκριση, ένα μέρος από τα 111 κιλά οι λαθρέμποροι θα το μοίραζαν σε πιάτσες στην Αθήνα και στον Πειραιά, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα προοριζόταν για τη Γερμανία και άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής, ταξίαρχος Γιώργος Βασιλόπουλος, και ο Διευθυντής του Τελωνίου, Βασίλης Κωνσταντινίδης, αναφέρθηκαν στις προσπάθειες που κατέβαλαν για να φτάσουν στη σύλληψη των λαθρεμπόρων και στην κατάσχεση των ναρκωτικών, ενώ τόνισαν ιδιαίτερα την συνεργασία που είχαν οι δύο υπηρεσίες και τα θετικά αποτελέσματά της. Η ανακάλυψη του φορτίου με το χασίς έγινε μετά από τις πληροφορίες που δόθηκαν στην Ασφάλεια Αττικής, σύμφωνα με τις οποίες θα περνούσε από τον Πειραιά μια νταλίκα φορτωμένη με χασίς. Ανάμεσα στις άλλες νταλίκες που ερευνήθηκαν στο Τελωνείο ήταν και αυτή που μετέφερε το φορτίο, το οποίο σημειωτέων ανακάλυψαν στις ειδικές κρύπτες τα αστυνομικά σκυλιά. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Πέτσος έδωσε συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών για τη νέα επιτυχία, με την οποία, όπως είπε, κόπηκε ένα ακόμη κανάλι που διοχέτευε τον αργό θάνατο στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη ενημερώθηκε η Ίντερπολ για την κατάσχεση του χασίς και την σύλληψη των δύο Λιβανέζων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποκαλυφθεί ολόκληρο το διεθνές κύκλωμα των εμπόρων του θανάτου. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Όσκαρ Καμιλιόν, ανεχώρησε σήμερα για τη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει διαβουλεύσεις με τον κύριο Περές Δε Κουέλλαρ σχετικά με την νέα φάση του διακοινωτικού διαλόγου. Ο κύριος Καμιλιόν αναμένεται να επιστρέψει στη Λευκοσία το ερχόμενο Σάββατο για να παραστεί στη νέα συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου με τον εκπρόσωπο τον Τουρκοκυπρίο Ραούφ Ντεχτάζ, η οποία έχει οριστεί για τη μεταπροσεχή Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κύριος Καμιλιόν αναμένεται να κομίσει στη Λευκοσία κάποιες νέες ιδέες του κυρίου Κουέλλαρ προκειμένου να βοηθηθεί ο διακοινωτικός διάλογος. Καλησπέρα σας. Για την επίλυση του Μεσανατολικού, το Ισραήλ προτείνει τώρα παναραβική διάσκεψη με τη συμμετοχή και των Παλαιστινίων υπό την αιγίδα των δύο υπερδυνάμεων, αντιδρώντας έτσι στη σοβιετική πρόταση για διεθνή διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Αυτό υπήρξε ένα σχέδιο που είχε προτείνει ο επί Ρέιγκαν Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών George Shultz και στο οποίο ανέτρεξε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιτζάκ Σαμίρ τρεις ημέρες μόνο πριν από τη συνάντηση του Έντβαρτ Σεβαρνάντζε με τον Ισραηλινό ομολογό του Μωσέ Άρενς στο Κάιρο. Συνάντηση που θεωρείται ιδιαίτερη σημασία αφού οι δύο χώρες έχουν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις από τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών, που βρίσκεται ήδη στο Αμάν, στο πλαίσιο της δεκαήμερης περιοδίας του στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Δαμασκό, ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε επίπεδο υπουργών για να προετοιμάσει μια διεθνή διάσκεψη για το Μεσανατολικό. Ο Σοβιετικός Υπουργός πρόσθεσε ότι ελπίζει πως το Ισραήλ θα κατανοήσει ότι δεν είναι δυνατή η ειρήνευση στην περιοχή όσο θα επιμένει στην κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, των Συριακών υψωμάτων του Γκολάν και του Νοητίου Λιβάνου. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα στο Κάιρο, ο Σοβιετικός Υπουργός θα συναντηθεί και με τον ηγέτη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, κατά την επίσκεψή του στη Βαγδάτη, τελευταίο σταθμό της περιοδίας του. Υπενθυμίζεται ότι η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την επίλυση του Μεσανατολικού υπήρξε ο απότερος στόχος των πρόσφατων διπλωματικών επαφών που είχε στη Μέση Ανατολή η λεγόμενη Τρόικα, της ΕΟΚ, δηλαδή Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Γαλλίας.